Queste si sono fatte da quelli. Quindi il giornale torna. Allora non mi sa lei. Ah, la gallone. Allora la gallone è una grazia. Sfondo. Beh, scrivo per la gloria, come la spiuti. La gallone. Si trofia. Calostro. 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 Θα σου επιτρέψω να
ξέρω εγώ. Ο ένας βλέπει τον άλλο. Δεν χωράζει τώρα. Σφάλματά μας. Ναι, την άκουσα. Δεν τα χωράζει. Εσύ μην τα βγάζεις δημοσιότητα αυτά. Θα να πει κάτι κάτι. Κάνει ρεπορτάζ από το Τριανταφυλόπουλο. Παρακέντηκα εσύ. Μεγαλώνω, το βλέπω, έχεις πάει. Αύριο έχετε χρονιτεία κάτω. Αύριο έχετε κάτω χρονιτεία. Δεν σου είπα και την ημέρα την πρώτη απόγευμα. Κάτι ακούστηκε. Την καπολιτερία. Την καπολιτερία. Βασιλεύ ουράνιε παράγεται το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής οδηγός, ευθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης αγίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Θα ασχοληθούμε με θέμα εντελώς επίκαιρο. Με θέμα εντελώς επίκαιρο. Όμως, δανεικό, δοσμένο στον Άγιο Ιωάννη το Χρυσόστομο, από το Πνεύμα το Άγιο. Οπότε, ό,τι θα ακούσουμε, είναι βουτυγμένο μέσα στο Άγιο Πνεύμα. Και το θέμα μας είναι αυτό που πρέπει μία ζωή ολόκληρη να ζούμε σε καθημερινή βάση. Σε καθημερινή βάση. Ονομάζεται μετάνοια, μετάνοια, άλλωστε περίοδο εντελώς πνευματική, εξαιρετικά πνευματική διανύουμε. Είναι η περίοδος του Τριωδίου. Και ξεκινάμε με μια εικόνα πολύ συγκινητική. Φέρνουμε στο νου μας, για να ζεσταθεί η ψυχή μας, τον Απόστολο Παύλο. Και όχι απλώς τον φέρνουμε σαν εικόνα μέσα στο νου μας, αλλά δεμένο με αλυσίδες. Και μάλιστα με δύο χειροπέδες, όχι με μία. Το υλικό που είναι φτιαγμένες, χειροπέδες του ενός είδους είναι σίδερα. Και δεν εννοούμε τίποτα άλλο. Εννοούμε ότι ο Απόστολος Παύλος πέρασε τη ζωή του την περισσότερη πραγματικά στη φυλακή δεμένος με χειροπέδες. Δεμένος με χειροπέδες. Αυτές τις αλυσίδες, αφού είπαμε πολλές φορές δεμένος με χειροπέδες, πολλές φορές τις πέταξε. Και τις πέταξε γιατί έπεφταν από μονάχες τους. Έπεφταν από μονάχες τους αυτές οι αλυσίδες με τις οποίες τον δέλανε τον Απόστολο Παύλο. Πώς άλλωστε θα έβγαινε από το στόμα του
ότι φέρνω εγώ στο σώμα μου τα στίγματα, τις πληγές που έφερνε και ο Κύριος, επαναλαμβάνω, αυτές τις υλικές χειροπέδες στο όνομα του Κυρίου τις απεμάκρυνε πολλές φορές από πάνω του. Αυτό είναι το ένα είδος χειροπέδων, αλυσίδων που ήταν δεμένος ο Παύλος. Όμως, ένα άλλο είδος που δεν ήταν φτιαγμένο το είδος αυτό με υλικά στοιχεία αλλά πνευματικά στοιχεία, πνευματικό υλικό, ουράνιο υλικό. Μιλάμε για πραγματικές χειροπέδες, αλλά από πνευματικό υλικό φτιαγμένο, από Πνεύμα Άγιο. Αυτές οι χειροπέδες οι δεύτερες ήταν οι χειροπέδες της αγάπης. Ό,τι αγάπησε ο Παύλος, ό,τι αγάπησε, δεν το πέταξε από μέσα του ποτέ. Και εννοώ ότι είχε σχέση με τον Κύριο. Και λέει ο Ιερός Χρόστομος ότι οι χειροπέδες της αγάπης είχαν μονιμότητα και αιωνιότητα μέσα στην ψυχή του. Νομίζω ότι πρέπει να το καταλαβαίνετε. Είχε μονιμότητα και αιωνιότητα. Λέγει το πρώτο είδος, τη φυλακή και τις χειροπέδες τις ηλικές, τη ζούσε σαν να ήταν, λέει, σε ένα λιβάδι μέσα και απολάμβανε τα αρώματα της άνοιξης, παραδείγματος χάρη. Το δεύτερο είδος της αγάπης του Παύλου, με την οποία ήταν δεμένος, δεν ήταν καθόλου το ίδιο, δεν έμοιαζε. Αυτό το είδος τον έκανε να πονάει για την κάθε ψυχή του χριστιανού. Τον έκανε να πονάει για την κάθε χριστιανική ψυχή. Να, τις ασθενή και ουκ ασθενό, ποιος είναι άρρωστος ψυχικά ή και σωματικά, αλλά κυρίως ψυχικά, και δεν είμαι κι εγώ μαζί του άρρωστος. Ποιος λέγει, ποιος αισθάνεται σκάνδαλο και εγώ δεν είμαι αναμένος και στη φωτιά επάνω βαλμένος, τι σκανδαλίζεται και ούκ εγώ πειρούμε. Και η μια περίπτωση και η άλλη, δηλαδή πονάς, πονάω, λέει ο Παύλος, πεινάς, πεινάω. Είναι υπόμονη ανυπόφορη δική σου και εγώ πάσχω μαζί σου. Κάνει κάτι αδελφό σου και σε ενοχλεί και σε πειράζει, σκανδαλίζει. Εκεί δεν το πάω κάτω. Καίγομαι. Καίγομαι γιατί σκανδαλίζεσαι. Ήτανε ένα καμίνι, ήταν χειροπέδες όπως είπα, που του είχαν δεμένει την ψυχή. Κάποιος είχε αμαρτήσει στην εποχή του. Μεγάλο αμάρτημα, θα το πούμε παρακάτω. Τι ήταν αυτό. Και έγραφε στην εκκλησία που ανήκε τότε αυτός που είχε αμαρτήσει βαρύ αμάρτημα, πετάχτε τον από την εκκλησία τώρα τη στιγμή αυτή. Ξεχωρίστε τον, παραδώστε τον σωστά. Γιατί υπάρχει κίνδυνος να μολυνθεί όλη η εκκλησία. Να ακούσουμε τι έγραφε δείχνοντας την αγάπη του ο Παύλος από μια επιστολή του, από την προς Γαλάτας επιστολή. Λέει, είναι δίκαιο να έχω αυτή τη γνώμη για σας. Μέσα από τη φυλακή τη γράφει.
επειδή σας έχω στην καρδιά μου και στα δεσμά μου και στην απολογία μου και στη στερέωση του Ευαγγελίου. Όλα αυτά μαρτυρούν ότι ο Παύλος αγαπούσε. Διπλά ήταν τα δεσμά του Παύλου. Διπλά. Είχε όραμα ο Παύλος, είχε μέσα του επιθυμία να αλλάξει, να αναγεννήσει, να ξαναφιάσει τις ψυχές των ανθρώπων και να τις κάνει, όπως λέει ο ίδιος, η σάνδρα ηλικίας του σώματος του Χριστού. Λέει, να κάνει τους ανθρώπους τέτοιους όμοιους με τον Κύριο Ιησού Χριστό, κατά το ανθρώπινο μιλάμε τώρα. Όχι, όμοιοι δεν γίνονται, αλλά τουλάχιστον τέλειοι. Ο Παύλος ένιωθε και κάτι άλλο. Είπαμε δύο δεσμά, δύο χειροπέδες. Αλλά όμως έχει μια εικόνα παρμένη από ένα φυσικό γεγονός ανθρώπινο, φυσικό ανθρώπινο γεγονός. Λέει, πάλι πονάω, πάλι οδύνω. Η λέξη οδύνη, οδύνη, η λέξη αυτή, έχει την αναφορά της στο τοκετό που γεννάει μια γυναίκα. Εκεί λέει, έχει οδύνες η γυναίκα. Οδύνες και επομένως είναι η ώρα να γεννήσει. Πάλι οδύνω, λέει ο Παύλος. Και λέει, έχουμε δύο μήτρες. Μία μήτρα της γυναίκας που γεννάει, αφού προηγηθεί η οδύνη και ο πόνος, και άλλη μήτρα του Παύλου, που δεν είχε τη θέση σαν τη μήτρα την πρώτη, αλλά τη θέση την είχε στην καρδιά του Παύλου. Εκεί ήταν η μήτρα που λέει ο Παύλος, ους και πάλι οδύνω για αυτούς και πάλι πονάω. Δηλαδή η γυναίκα γεννάει μια φορά, γλιστράει το παιδί, λέει, και φεύγει ο Χρυσόστομος και πάβει ο πόνος στη γυναίκα. Αλλά ο Παύλος λέει, και πάλι και πάλι και πάλι πονάω. Κάθε φορά που έβλεπε να πέφτουν στα δόντια του διαβόλου χριστιανοί, κάθε φορά που έβλεπε, και αν ήταν βαρύ το παράπτωμα, εκεί πια ο Παύλος αισθανότανε υπερβολή οδύνης, πόνο το κετού. Γιατί εκεί δεν έλεγε αυτό που λέμε εμείς, κοίταξε τι έκανε εκείνος. Εκεί ο Παύλος έβαζε τα γόνατα, μία αγρυπνία, άλλη αγρυπνία, άλλη αγρυπνία, δεν έδινε στα μάτια του νησταγμό, μέχρι ότου το πρόβατο το πλανημένο που είχε πάξει στα δόντια ο Νίκος, να το πάρει και να το φέρει στη μάνδρα του Χριστού, να ξαναγεννηθεί. Και τότε έπαυαν οι πνευματικοί πόνοι του Παύλου στη μήτρα της ψυχής του. Άρα δύο είδη από χειροπέδες, δύο είδη μήτρες έχουμε, μία που γεννάει η γυναίκα και σταματάει, και μία του Παύλου η ψυχή και η καρδιά που συνεχώς πονούσε και κυλοπονούσε, και ετούτης δεν σταμάτηγαν οι πόνοι μέσω του οι άνθρωποι της εποχής του φτάσουν εκεί που ήθελε ο Παύλος. Να δούμε λίγο αυτή τη δεύτερη μορφή της μήτρας από τα λεγόμενα του Ιερού Χρυσοστόμου. Και εκεί μεν
όταν γεννάει η γυναίκα. Ο πόνος βασανίζει τη σάρκα. Βασανίζει τη γυναίκα. Εδώ όμως, στου Παύλου την καρδιά, δεν βασανίζουν την κοιλιά, αλλά πόνοι καταξεσχίζουν την ψυχή. Καταξεσχίζουν την ψυχή. Και για να μάθεις ότι αυτή η πόνη είναι οξύτερη, σου λέω τούτο. Ποιος ποτέ ευχήθηκε να πάει στην κόλαση χάριν των παιδιών που εγέννησε? Απόστολος Παύλος το είχε ζητήσει από τον Κύριο, το είχε σε ευχή. Εύχομαι να μην πω στον Παράδεισο, αρκεί να μπουν όλοι οι άλλοι. Ο Παύλος όμως όχι μόνο προτιμά να κολλαστεί, αλλά και εύχεται να χωριστεί από τον Χριστό, αν πρόκειται με αυτό να ξαναγεννήσει τους Ιουδαίους. Πώς το λέει αλλιώς, ευχόμην ανάθεμα από Χριστού είναι. Το ευχόμουν να είμαι χωρισμένος και μακριά από τον Χριστό, αρκεί να σωθούν τα αδέρφια μου. Είναι μεγάλη κουβέντα αυτή. Για τους οποίους ανθρώπους διαρκώς ένιωθε πόνους το κετού. Επαναλαμβάνω, πόνους που καταξέσχιζαν τη ψυχή του. Έλεγε με πόνο, έχω μεγάλη λύπη και αδιάκοπο πόνο μέσα στην καρδιά μου. Και πάλι έλεγε, παιδάκια μου που ξανά με πόνους σας γεννώ, μέχρι ότου μορφωθεί μέσα σας ο Χριστός. Ποιος άραγε θα μπορούσε να περάσει μέσα στην καρδιά του Παύλου για να δει το είδος των πόνων που αισθανότανε όταν έβλεπε μια παρεκτροπή ενός χριστιανού. Μια παρεκτροπή τον βασάνιζε κυριολεκτικά. Αφού έλεγε έξω από τον Παράδεισο εγώ μέσα να μπει αυτός, Χριστέ μου. Εμείς θα λέγαμε έξω οι άλλοι, μέσα εμείς. Τώρα, λέει, κυλοπονάει συνεχώς η ψυχή του, αρκεί να αγιάζουν τα παιδιά του, το Αποστόλου Παύλου, οι μαθητέ του. Τέτοιοι είναι οι πνευματικοί αρχηγοί που ζητάνε να διαπλάσουν τέκνα Θεού, αδερφούς Ιησού Χριστού, συγκληρονόμους της Βασιλείας Του. Τέτοια είναι. Αλλού μιλάει ο Απόστολος Παύλος και λέει, «Ε Χριστώ Ιησού εγώ ημάς εγέννησα». Λέει, «Στο όνομα του Ιησού Χριστού σας γέννησα εγώ, με το δικό μου κόπο, με τη δική μου προσπάθεια, με το δικό μου πόνο, με τη δική μου ταλαιπωρία. Εγώ σας γέννησα». Και αλλού λέει, κυλοπονώ στην ψυχή. Γιατί λέει γέννησα, την πρώτη φορά δείχνει ότι για να δείξει τη συγγένεια, όταν γεννιόνται από μια κοιλιά κάποιοι μια φορά, λέει αδέρφια μεταξύ τους, ξαδέρφια μεταξύ τους, φαίνεται συγγένεια. Ενώ το γεννάω, φανερώνει τη συνέχεια του πόνου που καταβάλει ο Απόστολος Παύλος για να φτιάξει πνευματικά τις ψυχές των ανθρώπων. Και τούτο δε, λέει, επειδή ήταν αφόρητο να τους βλέπει. Ας το προσέξουμε, αυτό ισχύει για μας, του λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Επειδή του ήταν αφόρητο να τους βλέπει ύστερα από τη συμμετοχή τους στη μυστηριακή ζωή,
Εμείς ζούμε μυστηριακή ζωή. Ζούμε. Ύστερα από συμμετοχή στη μυστηριακή ζωή, να ξαναπέφτουν στην ασέβεια. Του ήταν, λέει, δεν το άντεχε, αφόρητο. Γι' αυτό και πολύ δυνατά και από κάθε γυναίκα περιπαθέστερα έλεγε κλαίγοντας, «Παιδάκια μου, που ξανά με πόνους σας γεννώ, μέχρι ότου μορφωθεί μέσα σας ο Χριστός». Βλέπει κανείς τον πόνο και τον αγώνα ενός από τα πρώτα αναστήματα της Εκκλησίας. Γι' αυτό και είναι ο πρώτος μετά τον ένα. Όμως, να αναφέρουμε το πρόσωπο που αμάρτησε, το ξέρουμε όλοι, αλλά είναι ανάγκη το αναφέρουμε. Αμαρτάνει στην Κόρινθο ένας χριστιανός βαπτισμένος. Έπεσε με την γυναίκα του πατέρα του στην αμαρτία. Με τη μητριά. Έπεσε με τη μητριά στην αμαρτία. Να κάνω μια παρεθεσούλα. Άραγε από εκεί ψηλά που είναι ο Απόστολος Παύλος, γιατί εμείς δεν χαμπαρίζουμε, το λέω για τον εαυτό μου κυρίως. Ακούμε παραδείγματος χάρη 300.000 παιδιά σκοτώνονται μέσα στη μήτρα κάθε χρόνο. 300.000 εκτρώσεις το χρόνο. Στην Ελλάδα. Για την Ελλάδα μιλάω. Δεν μιλάω για εμάς, μιλάω εδώ πέρα. 300.000 εκτρώσεις το χρόνο. Πού είναι οι τηλεοράσεις να μιλήσουν για αυτούς τους φόνους που γίνονται, καθημερινά γίνονται. Πού πάνε τα παιδιά της Ελλάδος. Αυτά που πρόκειται να γεννηθούν, που στραγγαλίζονται μες στη μήτρα. Εκεί γιατί δεν μιλάνε. Εκεί γιατί δεν μιλάνε. 300.000 εκπρόσεις. Μιλάνε για τη Μιχιά. Διώκει τη Μιχιά, τώρα δεν διώκει. Θα φτάσουμε και εκεί. Πόσα διαζύγια γίνονται τον χρόνο και δεν χαμπαρίζουνε να κάνουμε λίγο τόσο να χαμπαρίσουμε να πούμε κοίταξε τι γίνεται και ας να αφήσουμε όλα τα υπόλοιπα. Τι θα λέει από εκεί ψηλά ο Πνεύματι Αγίο Πτερωτός, ο Υπτάμενος που πέρασε την Οικουμένη Απόστολος Παύλος. Αμάρτησε λοιπόν αυτός ο Κορίνθιος και αμέσως παραγγέλνει, ξεχωρίστε τον, είναι ψωριασμένο πρόβατο, υπάρχει κίνδυνος η επιδημία να πιάσει και τα άλλα πρόβατα και γράφει αυτό, μικρά ζύμη, όλο το φύρι μαζί μόνη. Όμως, τον ξεχώρισαν οι χριστιανοί. Τον έβγαλαν στην πάντα, αμέσως πήρε τα μέτρα τους. Επειδή ο Θεοφώτιστος, ο Αγγελιοφόρος του ουρανού, ο Απόστολος Παύλος, φοβήθηκε, σου λέει, τον έβγαλα έξω, μπας και τον πιάσει απελπισία και το χάσουμε εντελώς. Πήρε τα μέτρα του, μήπως το χάσουμε εντελώς. Αφού είδε ότι κατάλαβε και το λάθος εκείνος, πάρτε τον πάλι μέσα. Κυρώσατε του αγάπη, κυρώσατε του. Δηλαδή, δείχτε του αγάπη και σφραγίστε την καλά την αγάπη. Να είναι στέρη η αγάπη. Ακλόνητη, να την καταλαβαίνει, να τη ζει την αγάπη αυτή. Και να καταλάβει ότι από αγάπη το πετάξατε και η ίδια αγάπη το σας λέει ξαναφέρει τον μέσα. Φοβήθηκε. Γιατί έρχεται με φτερά και λέει «Τώρα τερμάτισες», του λέει ο διάβολος. «Κάτσε εδώ που είσαι, καλά είσαι και το τρώει για καλά». Μέσα στην απελπισία. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος «Η αμέλεια τον κρεμίζει τον άνθρωπο από ψηλά».
η Αμέλεια, άστο, 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 δεν βαριέσαι, άστο, δεν βαριέσαι, γιατί να πάω στον κύκλο, τα ξέρω, άστο. Η Αμέλεια τον γκρεμίζει από ψηλά και η απελπισία του κόβει τα πόδια για να μην ξανασηκωθεί. Η Αμέλεια, δεν το λέω εγώ, ο Ιερός Χρυσόστομος, τον γκρεμίζει για τα καλά. Και στη συνέχεια έρχεται η απελπισία και του λέει «Δεν έχει σωτηρία! Τέρμα!» Του κόβει τα πόδια, του κόβει τα χέρια, κάθε δύναμη για να μην μπορέσει να σηκωθεί. Και φέρνει ένα τρανό παράδειγμα, πάρα πολύ ωραίο παράδειγμα, ο Ιερός Χρυσόστομος. «Ρίξτε», λέει, «μία ματιά, να δείτε τι έκανε η Αμέλεια». Η Αμέλεια, αυτόν που έλαμπε στον ουρανό και ερχόταν γύρω-γύρω από το θρόνο του Θεού και διοικούσε ένα λαμπρό τάγμα, ο Εωσφόρος, αυτός ο Εωσφόρος έπεσε από Αμέλεια ψηλά, από ψηλά, έτσι λέει ο Χρυσόστομος, και γκρεμίστηκε και λέει ο Κύριος σε ένα σημείο, είδα το σατανά ως αστραπή, ως αστραπή πεσόντα εκ του ουρανού. Θα το ξαναπώ. Είδον το σατανά ως αστραπή πεσόντα εκ του ουρανού. Και ο Κύριος, για να πει ότι τον είδε σαν αστραπή, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, σημαίνει ότι έλαμπε, η αστραπή λάμπη, ένα, με αυτό δείχνει ένα ότι ήταν λαμπρό αστέρι του ουρανού και το λαμπρό αυτό έπαψε να είναι αστέρι. Αλλά γιατί, έπεσε εκ του ουρανού. Έπεσε εκ του ουρανού και πού έπεσε, στον Άδη, στην Άβυσσο, στο σκοτάδι, στα Τάρταρα. Τον είδα, λέει, πεσόντα εκ του ουρανού ο Κύριος, το αιώνιο Κύριος. Και το σημειώνει ζωντανά ο Ιερός Χρυσόστομος. Από Αμέλεια. Από Αμέλεια έπεσε. Είναι η αλήθεια ότι όχι στο μέγεθος αυτού του Εωσφόρου ότι και εμείς πέφτουμε. Δεν υπάρχει αντίρρηση γι' αυτό. Ότι πέφτουμε. Άλλωστε πώς ο Κύριος λέει «έπεσε σήκω, σε συγχωρνάω». Για τη κάθε πτώση μας θα πρέπει να έχουμε υπόψη ότι πρέπει να είναι την αιτία, λέω, για κάθε πέσιμό μας πρέπει να έχουμε υπόψη μας τη διπλή αιτία. Ένα, ότι πάνω στην αμέλειά μας πέρασε ο άνεμος του διαβόλου, δώσαμε το δικαίωμα και μας έριξε. Φύσηξε δυνατός άνεμος του όμιλος, ανοίξαμε τα παράθυρα, πέρασε μέσα ο διάβολος, πέσαμε. Και δεύτερη... Το διαβόλο, η αμέλεια ποια είναι? Δική μας η αμέλεια. Α, ναι. Και η αμέλεια δεν είναι γέννημα δικό μας, δεν το γεννήσαμε εμείς, μας την έφερε εκείνος. Αυτός, είναι από αμέλεια έπεσε πρώτος, το έφερε προηγουμένως. Και αυτή την αγκαλιάσαμε κι εμείς. Και ανοίγουμε την πόρτα σε όλα αμέλειας και περνάει μέσα. Ερώτησε την αμέλεια του διαβόλου. Αυτό το εξήγησε. Είναι ανυπακοή. Όχι, όχι, η αμέλεια, είναι ακριβώς όπως το λέμε. Ναι. Είναι, λέει, η ανυπακοή πέρασε από αμέλεια, δεν πέρασε από άλλο. Για ένα λάθος κάνετε το παιδί. Λοιπόν, αμέλεια επαναλαμβάνω και απελπισία. Και έρχομαι σε ένα και διαβάζω ένα κομμάτι για να δούμε ότι αυτά είναι στέρεα βαλμένα από το Χρυσόστομο. Ο Παύλος προηγουμένως πριν γνωρίσει τον Χριστό ήταν βλάστημος, διώκτης και υβριστής. Επειδή όμως προσπάθησε
και δεν απελπίστηκε, σώθηκε από την αμαρτία. Ας το προσέξεις, ξαναλέω μια φορά, δεν υπάρχει χειρότερα αμαρτήματα. Λέει βλάστημος, διώκτης και υβριστής. Επειδή όμως προσπάθησε και δεν απελπίστηκε, σώθηκε από την αμαρτία και έγινε ίσως με τους αγγέλους. Έτσι λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Ο Ιούδας ήταν Απόστολος, όχι βλάστημος διώκτης, αλλά μέλησε και κατάντησε προδότης. Ο ληστής πάλι, ύστερα από τόσες αμαρτίες, επειδή δεν απελπίστηκε, μπήκε στον Παράδεισο πριν από όλους. Πριν από όλους. Ο Φαρισαίος της παραβολής, επειδή εμπιστεύθηκε στην αρετή του, τι έλεγε, εγώ είμαι αυτός, είμαι καλός, δεν κλέβω, δεν κτλ. Γκρεμίστηκε από το ύψος της, από το ύψος αρετής που βρισκότανε. Ο Τελώνης, επειδή δεν απελπίστηκε τόσο πολύ, επειδή δεν απελπίστηκε τόσο πολύ ανυψώθηκε, ώστε ξεπέρασε τον Φαρισαίο. Η μία εποχή αντιγράφει την άλλη. Και τι θέλω να πω με αυτό. Αμάρτησαν στην εποχή του Νοέ. Έγινε ο κατακλυσμός. Αμάρτησαν οι Σοδομίτες, Σόδομα και Γόμορα, λέει η Γραφή, έπεσε φωτιά και τιάφη και καταστράφηκαν τα Σόδομα και τα Γόμορα. Στη συνέχεια η ιστορία τα ίδια επαναλαμβάνει. Αυτοκρατορίες έχουν πέσει ολόκληρη και δεν εννοούμε τον αυτοκράτορα. Εννοούμε αυτούς που ζουν μέσα στις πολιτείες αυτές. Που φτάνουν σε μια έξαρση κακίας, διαφθοράς. Και μετά έρχεται το βούτυγμα, ο καταποντισμός. Αμαρτάνου λέγει και στην Νινεβή. Αμαρτάνου και στην Νινεβή. Εδώ θέλω να δείξουμε λίγη προσοχή. Με γνώμενα πάλι το Χρυσόστομο θα δούμε ωραία πράγματα. Και ο Κύριος στους Νινεβίτες που είχαν φτάσει σε απροχώρητο σημείο και αυτή κακίας, παραγγέλει με τον προφήτη Ιωνά. Θα πας και θα πεις. Ακόμα τρεις ημέρες έχετε μπροστά σας. Αμέσως μετά τις τρεις ημέρες καταστρέφεται η Νινεβή. Κόβονται ή δεν κόβονται χέρια και πόδια. Όταν ακούς μία απόφαση που δεν μπορεί να ανακληθεί, που δεν έχει περιορισμό, που δεν αναβάλλεται. Δεν τη λέει άνθρωπος, τη λέει ο Θεός. Παραγγέλει, τρεις ημέρες έχετε μπροστά σας και η Νινεβή θα καταστραφεί. Εδώ θα έπρεπε με βάση τα ανθρώπινα δεδομένα, χαθήκαμε. Έχουμε τέλος, πάει. Να γίνει η παράδοση στον εχθρό, στον διάβολο, ή αφού δεν έχουμε σωτηρία, σου λέει τρεις ημέρες έχουμε, τελείωσε. Τελειώσαμε. Δηλαδή να πέσουνε στην απελπισία. Έτι τρεις ημέρες και Νινεβή καταστραφήσετε. Έτσι. Αυτή ήταν η παραγγελία του Θεού. Έτι τρεις ημέρες, ακόμη τρεις ημέρες έχετε μπροστά σας και η Νινεβή θα καταστραφεί. Λέει ο Γερός Χρυσόστομος ότι οι Νινεβίτες δεν απογοητεύτηκαν. Δεν έχασαν την ελπίδα τους. Το διαβάζω όπως είναι στο κείμενο, αλλά ερμηνευμένο. Γιατί
Και γι' αυτό ο Θεός, επειδή δεν απελπιστήκανε, γι' αυτό ο Θεός δεν αποφάσισε με όρους. Δεν έβαλε όρους ο Θεός. Και θα το εξηγήσω τι εννοώ αυτό το πράγμα. Εάν, δηλαδή, δεν τους είπε, εάν μετανοήσετε θα σωθείτε. Το προσέχετε αυτό. Δεν είπε, εάν μετανοήσετε. Όχι, ήτανε κοφτή και ευθεία θετική. Θα καταστραφεί η Νίνεβη. Δεν είπε, εάν μετανοήσετε, υπάρχει ενδεχόμενο να σωθείτε. Και εμείς, λέγει, ας προσέχουμε, γιατί αυτοί δεν απελπίστηκαν. Να μην απελπιζόμαστε, αφού βάλουμε για παράδειγμα την Νινεβή, τους Νινεβίτες. Σε αυτή, λέει, την, του Θεού, την παραγγελία μέσα, κυρίως δεν φαίνεται η τιμωρία. Σε μας φαίνεται έτσι, να, έρχεται η τιμωρία. Αλλά στην ουσία φαίνεται η φιλανθρωπία του Θεού, λέει. Η φιλανθρωπία του Θεού. Φιλανθρωπία του Θεού. Βεβαίως η φιλανθρωπία του Θεού φαίνεται μέσα από αυτή την, του Θεού την εντολή. Όταν ακούσανε ότι θα καταστραφεί η Νινεβή, φοβήθηκαν. Φόβο, φοβήθηκαν φόβο που γέννησε την επιστροφή. Αμέσως είπανε, Θεέ μου, γίνου ήλαιος, θέλουμε να σωθούμε. Φόβος που γεννήθηκε, ο φόβος που έφερε σωτηρία. Και όχι την απελπισία. Και σε αυτό το σημείο φαίνεται η φιλανθρωπία του Θεού. Προς Θεού λοιπόν, όλοι μας είμαστε άνθρωποι. Όλοι μας πέφτουμε. Και πέφτουμε όλη την ημέρα. Γι' αυτό και λέει κάποιος προφήτης, δεν θυμάμαι ποιος είναι, Κύριε, όλη την ημέρα ανύψωσα τα χέρια μου και σου ζήτησα να με συγχωρέσεις. Όλη την ημέρα. Που σημαίνει η συγγνώμη που ζητάς όλη την ημέρα, ότι βρίσκεσαι και πέφτεις και ζητάς το έλεος του Θεού να συγχωρέσει. Δεν είναι δυνατόν ο Κύριος που ήρθε στον κόσμο για να μας σώσει από ψηλά, να μας καταδικάσει εάν εμείς έχουμε την καλή μας πρόθεση για να σωθούμε. Αν έχουμε την καλή μας πρόθεση, είναι ο σωτήρας μας. Αν πετάξουμε αυτό την καλή πρόθεση, είμαστε του διαβόλου. Είμαστε χαμένοι από το πρώτο χέρι και είναι χαμένη και η ελπίδα. Αλλά θέλω να πω και κάτι ακόμη, για να καταλάβουμε. Αμαρτάνει ένας αδελφός μας. Ένας. Και δεν εννοώ με τα αμάρτημα που το γεννάει ο λογισμός και είναι αμαρτωλό και δεν φαίνεται. Αλλά ένα συγκεκριμένο μεγάλο παράπτωμα βλέπουμε να κάνει. Πολύ μεγάλο παράπτωμα. Σκότωσε, παραδείγματος χάρη. Πόνευσε, μύχευσε, δεν ξέρω τι άλλο, μεγάλα παραπτώματα. Ποια είναι η θέση που πρέπει να έχουμε, μας τη δίδαξε ο Απόστολος Παύλος προηγουμένως. Αλλά υπάρχει κάτι άλλο. Η Εκκλησία μας διδάσκει. Ξέρετε, αυτό μας λέει η Εκκλησία με το Πνεύμα το Άγιο. Όλοι μας εμείς που αποτελούμε την Εκκλησία του Χριστού, ένα σώμα είμαστε. Όλοι μας είμαστε σώμα του Ιησού Χριστού. Όταν στο σώμα σου κάποιο μέλος, χέρι, πόδι, νύχι ή και ακόμη ένα από τα μέλη εκείνα που βρωμάνε ορισμένες φορές, λέει, τα μη ευσχήμωνα, λέει ο Απόστολος Παύλος, και εννοεί τα γεννητικά όργανα. Ένα από τα μέρος αυτά, λέει, ένα μέρος από αυτά που δεν τα βλέπουμε, που δεν είναι ωραία στην ουσία, για να το δεις,
Τι κάνει το κεφάλι που είναι το πιο περίοπτο μέρος και το πιο σημαντικό στο ανθρώπινο σώμα? Λέει, πονάει ένα μέρος το πιο ασήμαντο, το πιο βρωμερό και παίρνεις και λες, άσε, λέει το κεφάλι, άσε με ήσυχο. Ή μήπως το κεφάλι που είναι σημαντικό ενδιαφέρεται και λέει, και αυτό πονάει όπως πονάω και εγώ. Ένα μέρος λέει λοιπόν πονάει από το σώμα, όλο το σώμα πονάει. Και ιδιαίτερα το κεφάλι. Γιατί φοβάται το κεφάλι σου, λέει κάτσε να πάρω τα μέτρα μου. Γιατί να πάρω τα μέτρα μου για αυτό το μικρό, θα έδειξε σε μένα το κακό. Έτσι δεν είναι πραγματικό, δεν λέει. Θα έδειξε σε μένα το κακό. Στην περίπτωση που αμάρτησε στην Κόρινθο αυτός ο χριστιανός, του στέλνει καυτερό μήνυμα και λέει «Λυπάμαι γιατί δεν πενθήσατε». Λυπάμαι γιατί δεν πενθήσατε για εκείνον που αμάρτησε. Και ρωτάει ο Ιερός Χριστόστομος, για να το δω. Για να το δω, να δούμε πώς το λέει εδώ. Τι λες, άλλος αμάρτησε και να πενθήσω εγώ? Ναι, λέει, διότι είμαστε συνδεδεμένοι μεταξύ μας, όπως τα μέλη του σώματος. Τι παρατηρούμε στο σώμα? Εάν τραυματιστεί το πόδι, σκύβει το κεφάλι να βοηθήσει. Και ας είναι το κεφάλι το σεβαστότερο μέλος του σώματος. Δεν κοιτάζει την αξία του το κεφάλι την ώρα της συμφοράς. Έτσι κάμε κι εσύ. Γι' αυτό και ο Παύλος συμβουλεύει να χαιρόμαστε μαζί με αυτούς που χαίρονται και να κλαίμε μαζί με αυτούς που κλαίνε. Γι' αυτό και λέει στους Κορινθίους «Και καθόλου δεν πενθήσατε για να απομακρυνθεί από ανάμεσα σας αυτός που έκανε αυτή την πράξη». Δηλαδή, άντε αμάρτησε εκείνος και δεν βαριέσαι, δεν υπάρχει στους ζωντανούς οργανισμούς, στη ζωντανή εκκλησία δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Άρα νοσούμε όλοι και μην ψάχνουμε να πούμε «Να τι έκανε ο τάδε!» Για να δείχνουμε αυτόν, είμαστε τρεις χειρότερα εμείς και ζητάμε την άλλη μεριά κάθαρση. Ποια κάθαρση? Αν πονάγαμε, σοφά η Εκκλησία έβαλε σε όλη την Ελλάδα να γίνονται ακρυπνίες, να γίνουν αύριο από αύριο βράδυ ακρυπνίες των 40 μαρτύρων. Πάνω στο παράδειγμα αυτό βάζει η Εκκλησία. Άσχετα, πάντοτε υπήρχαν, πάντοτε υπάρχουν. Εμείς έχουμε χρέος να σταθούμε προσευχητικά στον Κύριο, να γίνει έλεος σε όλους μας. Το βλέπετε τι λέει, να το δώσει μυαλό μας, λέει. Αμάρτησε, λέει ο αδερφός σας, στην εκκλησία της Κορίνθου και δεν κλάψατε και δεν πενθήσατε και δεν υποφέρατε για αυτόν που αμάρτησε. Να κηρύξουν, λέει, πένθος, το προσέχουμε, πένθος, λέει. Τι θα έκανες, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, τι θα έκανες, αν απέξω από το σπίτι σου έπιανε πυρκαγιά, θα έλεγες δεν βαριέσαι, ή αμέσως θα έπαιρνες τα μέτρα να σβήσεις την πυρκαγιά για να μην κάνει και το σπίτι σου? Πώς θα νιώθουν οι Άγιοι, πώς θα αντιλαμβάνονται, πώς θα βιώνουν, πώς θα ζουν? Άλλωστε ήταν Άγιοι. Αλλά θέλουν και κάτι από εμάς πάνω σε αυτά τα πράγματα. Να ξυπνήσουμε πια, να καταλαβαίνουμε και λιγάκι. Στην προσευχή μας, να έχουμε το νου μας ότι είναι κι άλλοι εκτός από εμάς. Φωνάζει ο Απόστολος Παύλος, μη δεις τα εαυτού ζητήτω. Να μην ζητάμε, λέει, για τον εαυτό μας, αλλά τα του εταίρου έκαστος. Αλλά αυτό που έχει ανάγκη ο αδερφός σου να ζητάς από τον Θεό. Και βλέπει και θα σου δώσει και εσένα ο Θεός. Χρειάζεται ο αδερφός μας οπωσδήποτε τη δική μας προσευχή
και όχι τη δική μας κατάκριση. Να το ρίξουμε επειδή το είδαμε να κάνει κάτι όσο πιο βαθιά γίνεται. Δεν είναι αυτή η χριστιανική στάση. Μόνον ο διάβολος ζητάει αυτό, γιατί θέλει να έχει παρέα. Θέλει να ζει με παρέα. Προς Θεού, επαναλαμβάνω, είμαστε όλοι αμαρτωλοί. Αλλά για να δούμε ανθρώπους Αγίους που έχουν αμαρτήσει και μάλιστα μεγάλα αμαρτήματα, όχι σαν τον αμαρτωλό της Κορίνθου, διαφορετικά πρόσωπα. Τι έκαναν μετά το βαρύ αμάρτημα? Έχουμε μας το δίνει η Αγία Γραφή. Γι' αυτό είναι Αγία. Δεν κρύβει το κακό που μπορεί να είχε κάνει ένας Άγιος, αλλά μετά μετάνιωσε. Όσο μέγεθος κι αν έχει, σου λέει αυτός ήταν αυτός αμαρτωλός. Πρώτου μεγέθους, αλλά κοίταξε το πώς είναι τώρα, σαν το χιόνι άσπρος. Και Άγιος στην Εκκλησία μέσα. Ο Πέτρος, ο Απόστολος, μετά, ας το προσέξουμε αυτό το πράγμα, είναι σημαντικότατο, μετά την κοινωνία των Αγίων Μυστηρίων, θυμηθείτε το, λάβετε, φάγετε στο δείπνο, είπε ο Κύριος, και τους κοινώνησε όλους. Μετά την κοινωνία των Αγίων Μυστηρίων, αρνήθηκε το Κύριο 3 φορές. Δεν το ξέρω! Το καταλαβαίνετε καλά αυτά. Το καταλαβαίνουμε καλά αυτό. Δεν είναι ισόβαθμο με του Ιούδα την προδοσία. Τι είναι αυτό το πράγμα. Το δεν το γνωρίζω. Ούκ είδα τον άνθρωπο. Έτσι είπε. Ούκ είδα τον άνθρωπο. Όμως με τα δάκρυα ξέπλυνε το αμάρτημά του. Λέγει, το έχουμε ξαναπεί και άλλη φορά. Κάθε πρωί ο Παύλος που άκουγε πετινάρι να λαλεί, κάθε φορά η παράδοση λέει, έκλαιγε ο Πέτρος. Θυμότανε αυτό που του είχε πει ο Κύριος. Πριν 3 φορές με προδώσεις, θα είχε λαλήσει ο πετινός. Και κάθε φορά περνούσε μαρτύριο όταν άκουγε, μαρτύριο όταν άκουγε να λαλεί ο πετινός. Ο Παύλος ήταν διώκτης, βλάστημος υβριστής. Και δίωκε όχι μόνο τον εσταυρωμένο, αλλά και όλους τους οπαδούς του. Μετάνιωσε και έγινε Απόστολος. Ο Θεός λοιπόν ζητεί από εμάς να του δώσουμε μια μικρή αφορμή, το λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, προσέξτε το, όχι να κάνουμε θαύματα, όχι, λέει, ο Θεός λοιπόν ζητεί από εμάς να του δώσουμε μια μικρή αφορμή. Και τότε, ο τότε, μας συγχωρεί πληθώρα αμαρτημάτων. Να το έχουμε υπόψη μας. Μια μικρή αφορμή. Και τότε μας συγχωρεί πληθώρα αμαρτημάτων. Δεν χωράει. Έκανα. Δεν με ξεπλέγει τίποτα. Δεν χωράει. Λέει, μία σταγόνα από το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρεί μας εκ πάσης ανομίας. Μια σταγόνα μόνο από το αίμα του Κυρίου μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Έχουμε τον Κύριο της ελπίδας. Ακόμη, δεν θα ασχοληθώ λεπτομερώς με το άλλο παράδειγμα εκείνο, που βέβαια παραλείπει το Ευαγγέλιο να μας τα πει. Λέει, ζών ασώτος, λέει. Το ζών ασώτος, που είναι δυο κοφτές λέξεις, κλείνει μέσα αυτό το ζών ασώτος ο άσωτος, έζησε άσωτα, κλείνει μία ζωή με όλα τα αμαρτήματα που μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος που να είναι και τέρας ακόμα στη διάπραξη των αμαρτημάτων. Και τέρας. Όλα τα αμαρτήματα τα περιέχει μέσα. Και τι έκανε? Έφτασε να πει μόνο. Θα πάω στον πατέρα μου. Μια προσπαθή έκανε. Θα γυρίσω στον πατέρα μου. Και ο πατέρας μου θα με συγχωρέσει. Αυτό δεν έκανε. Γύρισε και του δώσε συγγνώμη.
Αυτή είναι μία πλευρά του νομίσματος. Υπάρχει και άλλη πλευρά. Μην διαλογιστούμε στο μυαλό μας μέσα ότι και κάποια καλά έχουμε. Και κάποια καλά έχουμε. Γιατί αυτομάτως αυτός ο διαλογισμός είναι διαλογισμός πεσήματος, πτώσεως. Μας έχει δώσει ο Κύριος την πινακίδα. Πως πάμε στον δρόμο και λέει στροφή, πρόσεξε. Άμα πας με πάνω από 50, 80 ανοίγει, θα σκοτωθείς. Και ο Κύριος έχει δώσει την πινακίδα. Και τι έχει πει? Όλα τα καλά του κόσμου να έχετε πάνω σας, όλες τις καλοσύνες. Τι θα πρέπει να λέμε, Ευαγγέλη? Αχρή δούλη εσμένου. Ότι είσαστε άξιοι. Προσέξτε το. Δεν είναι δικό σας. Εσείς μόνο το κακό μπορεί να κάνετε. Αλλά με τη χάρη μου το ξεφεύγετε αυτό. Και το καλό που κάνετε είναι σας το δίνω εγώ. Οπότε θα λέτε αχρή, άχρηστη δούλη είσαστε. Είμαστε. Προσοχή λοιπόν, είναι η άλλη πλευρά αυτή. Για να μην σας κουράσω άλλο, το θέμα μας είναι, είπα, παρμένο πτερό Χρυσόστομο. Είναι θέμα για μετάνοια, θέμα για ζωή, θέμα για παράδεισο. Η ζωή μας αυτή εδώ που ζούμε, κάθε βήμα μας οδηγεί πού? Στο μνήμα. Και πρέπει το μνήμα να μην είναι τάφος, σκάλα για τον παράδεισο. Σκάλα για τον παράδεισο. Να ανέβουμε εκεί ψηλά που μας περιμένει ο αιώνιος πατέρας μας, η Βασιλεία του Θεού, εκεί που δεν υπάρχει τέλος. Αμήν. Μπορείτε να πείτε κάτι και εσείς, έχετε μερικά λεπτά. Ας ξεκινήσω εγώ να πω κάτι. Να πεις. Λοιπόν, θα μείνω στη λέξη που είπατε για την Νινεβή. 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 Λοιπόν, εκεί θα πω πρώτα αυτό που ο Κύριος μας δίνει και μετά θα αναλύσω. Τι λέει ο Κύριος και οι γραφές μέσα? Ότι μη ψάχνετε να βρείτε πώς ενεργεί, πώς ενεργώ εγώ τα πάντα. Αυτό είναι δικό μου. Εσύ δεν το ξέρετε. Το ξέρω εγώ, το παιδί μου και το Άγιο Πνεύμα. Από εκεί και πέρα είναι αυτό που λέει πώς βούλεται η χάρη του Θεού που δεν άνθρωπος γνωρίζει. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί ο Ιωνάς πήγε να πάει να κηρύξει. Και πίστεψε, γιατί το έχω διαβάσει και το λέω, ότι η καταστροφή θα γίνει. Γιατί πίστεψε? Γιατί μετά πήγε σε ένα όρο και έκατσε και περίμενε 3 μέρες την καταστροφή. Εδώ βλέπουμε τώρα ότι όταν έκανε το κήρυγμα, αυτοί που ήταν οι δυνάστες, που ήταν οι άρχοντες μέσα, που ήταν οι πολύ μεγάλοι όπως έχουμε εμείς σήμερα, τους πολύ μεγάλους, και έχουν τα ενία της ανθρωπότητας και ενός κράτους, αυτοί ακούσανε το κήρυγμα και το καταλάβανε. Αυτοί δώσανε μήνυμα και όλοι υποταχτήκανε. Δηλαδή, σαν από σήμερα, ήρθε ένας Ιωνάς, κήρυξε και το ακούσανε οι 300 στη Βουλή μέσα. Το τι ωφέλεια θα έχουν? Όλα τα μέσα θα δουλεύουν για τη δόξα του Θεού. Λοιπόν, και από εκεί ο Ιωνάς κατέβασε το κεφάλι του και λέει, Ιωνά, γιατί λυπάσαι? Και το παρακάτω το ξέρουμε όλοι. Άρα και βλέπουμε εδώ ότι εμείς θα κάνουμε αυτό όπως είπες πολύ σωστά που πρέπει να κάνουμε, και από εκεί ο Κύριος ξέρει να μας χαριτώνει όπως χαρίτωσε και την Ενεβή. Θέλω κάτι να συγκυρώσω. Λέει, γιατί ο Ιωνάς πίστεψε, λέει, στα λόγια του Κυρίου. Έκανες ερώτημα, έδωσες κάποια άλλη τοποθέτηση. Η ακρίβεια στο θέμα αυτό είναι ότι ο Θεός είναι αληθής και δεν ψεύδεται. Γι' αυτό ο Ιωνάς πίστεψε. Είχε απέναντι τον Κύριο. Πίστεψε μετά. Ο Ιωνάς ξεκίνησε να πάει να εκτελέσει την εντολή του αληθινού Θεού.
Και... Αφού είναι αληθινός, δεν υπάρχει περίπτωση να το πιστέψει. Ένα παράδειγμα. Άστο κύριο, εκείνο μην το ψάχνει. Όχι, εντάξει. Μας ενδιαφέρει αυτό. Ο Θεός είναι πιστός απέναντι στον άνθρωπο. Γιατί πήγε στο ύψωμα και καθότανε. Για να απολαύσει τι. Σε παρακαλώ, μη φέρεις αντίρρηση. Ναι, αλλά δεν σε φάνω. Σε παρακαλώ. Βασίλη, να το πεις. Βασίλη, κάτσε με συγχωρείς. Εσύ πιστεύεις ο Θεός ότι λέει κάτι και αυτό που κάτι δεν είναι αλήθεια. Η αλήθεια είναι. Γιατί να μην το πιστεύεις τότε. Μα αυτό σου λέω. Λέω εγώ άλλο, ότι ένα Ίωνα που είχε το ανθρώπινο, λέει εδώ, αυτοί είναι αμαρτωλοί και θα τους καταστρέψει. Και στο τέλος λέει, γιατί λυπάσαι, το ξέρεις πολύ καλά. Για να μην προχωρήσω παρακάτω. Λέγε Βασίλη. Όταν έπια πάνω στο λόφο και προσπαθούσε να περίμενε την καταστροφή... Το θέμα μας δεν είναι αυτό όμως. Όχι βέβαια. Έτσι, το θέμα είναι έξω θέμα τους αυτό. Ναι. Το θέμα είναι επιστροφή των ηρεμητών στη μετάνοια. Αυτό και, είναι το τι είπε ο Άρχοντας. Φορέστε σάκους και πετάξτε τα ενδύματά σας για να σωθούμε. Έκανα μετάνοια. Και πραγματικά έκανα μετάνοια. Έκανα μετάνοια. Αλλά ο Ιωαννάς που ανέβηκε απάνω στο λόφο και περίμενε, φύτρωσε μία κολοκυθιά στο κεφάλι. Ναι. Γνωστά. Ναι. Και για μια στιγμή ξεράθηκε. Ναι. Και αλυπήθηκε. Και παραπονέθηκε. Γιατί να ξεραθεί. Και του λέει ο Θεός, εσύ που δεν έσπηρες και δεν έφτιαξες, στεναχωρέθηκες. Εγώ που το έχω φτιάξει αυτό το λαό, γιατί εσύ στεναχωρέθηκες που δεν καταστράφηκε. Εγώ θέλω, ναι Βασίλη, σύμφωνοι, εγώ θέλω. Συνεπώς, ο Θεός είναι αληθινός και ξέρει τα πάντα και συγχωρεί και μας περιμένει με μεγάλη μετάνοια. Θέλω να δούμε, να σταθούμε εκεί που πρέπει να σταθούμε. Το ότι είμαστε αμαρτωλοί. Ένα. Δύο. Το ότι ενώ αμαρτάνουμε δεν πρέπει να απελπιζόμαστε. Τα βασικά δεν πρέπει να απελπιζόμαστε. Τρία. Ότι δεν χωράει αμέλεια στην εκτέλεση του νόμου του Θεού. Γιατί η αμέλεια γεννάει το γκρέμισμα, το θάνατο. Εκεί πρέπει να στεκόμαστε και όχι στα γεγονότα που έγιναν. Γιατί εγώ το έδωσα το δρόμο, είπα απελπισία, αμέλεια, πόνο για τον συνάνθρωπό μας που παπαμαρτάει, εκείνο το θέμα που να στρεφόμαστε. Καταλάβω την ιστορία του γεγονότος του Ιωνά. Γι' αυτό αναφέρω αυτά. Ωραία, τότε ας πω κάτι άλλο. Με άγγιξε και ένα άλλο θέμα, αυτό που λέει ότι ο Απόστολος Παύλος προς Κορυθίους, που ένας αδερφός είχε κάνει ένα αμάρτημα. Με άγγιξε ότι το αμάρτημα αυτό δεν το έκανε αυτό, το έκανε το σώμα που ήταν και αυτό σώμα της Εκκλησίας και έπρεπε να πονέσουν όλοι. Άρα και βλέπουμε εδώ ότι η κοινωνία όλη όταν βλέπει κάτι, γιατί αυτό να με θέλει να πει, πρέπει να πονάει για τον συνάνθρωπο και να του δίνει χέρι βοηθεία. Αυτό έγινε και τον ξαναβάλανε πάλι μέσα σαν καθαρό μέλος. Βαγγέλη, θα πεις τίποτα, θα πεις κάτι Βαγγέλη. Ευάγγελος. Ο Άγιος Ιουλιανός λέει, έχετε το νου σας στον Άδη και μην απελπιζόσατε. Έτσι δεν λέει ο Άγιος Ιουλιανός. Ο Άγιος Σουλιανός. Σουλιανός, ναι. Να έχουμε το νου μας στον Άδη και να μην απελπιζόμαστε. Ναι. Πιο απλά. Εξήγησε το εσύ που είσαι κοφούμενος. Εξήγησε το εσύ. Με άλλα λόγια, εγώ καταλαβαίνω το εξής. Ότι ο Άδης είναι οι αμαρτίες μας, αν τις μεταφράσω έτσι. Γιατί είναι η κόλασή μας στην ουσία, αλλά η απελπισία δεν χωράει. Έτσι, μπράβο. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Λοιπόν, το έχει. Πολλά είπαμε, μακάρι να εφαρμόσουμε τα μισά. Τι να εφαρμόσουμε τα μισά. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Πάτερ ημών που ένεις ουρανοί, αγιαστηθεί το όνομά σου, εθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εις ουρανών επιθυμίσει. Τον άρτο τιμών των εφιούσιων δώσει ο θυσίων και άφεση μην τα οφειλήμα των τιμών, ώστε εμείς αφήνουμε τις οφειλές ημών. Και μην σε λέγεις μας τους πειρασμών, αλλά λύση μας από το πολύ. Διευγών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησου τη σώσεως μας. Την μεθεπόμενη Δευτέρα, γιατί ασφαλώς καθαρή Δευτέρα είναι η άλλη. Και δεν έρχονται οι άνθρωποι. Τότε καθαρή Δευτέρα όχι καθαρή Δευτέρα, όχι καθαρή Δευτέρα, είναι άλλη 7 η ώρα.
7 η ώρα. Γεια σου, Γιάννη. Άπειρες φορές. Κύριε Σουρατζή, μας συγχωρείς για τη φασαρία που σου κάνουμε. Τι φασαρία, όχι φασαρία, σου κάνουμε. Όχι, όχι, όχι. Ήταν αυτό. Δεν μας αγγίζει. Δεν έχουν τίποτα. Είδες όμως που ήθελα να απολωρίσει άλλο. Τι ήθελα να απολωρίσει τώρα όμως. Φέρετε να το κάνει ακούσει. Ποιος ξέρει, δεν γιατί θα απολωρίσει. Αλλιώς δεν θα μάγει, για σου λες. Δεν θα σ' άγγιγα.